Έτι δέει στο πατερικό να αναγνώσετε το φοβερόν τούτο μεταθρύνων πολλών και δακρύων άξιων διηγήμα, το οποίο γράφω εδώ στο τέλος τούτου του λόγου για τη σφραγίδα των πολλών και για να βλέπουν οι ενάρετοι να έχουν φόβο και προσοχή να μην χάσουν αθλίως τους κόπους των. Εάν λοιπόν είσαι ασκητής στην έρημον και μαθών ότι απέθανε ο αδελφός αυτού, ώστις είχε ένα πεδίο 3 χρονών, απερθόν ο γέρον επήρε το βρέφος στο κελί του και το ανέθριψε με πολλή επιμέλεια, νουθετήσας αυτό εις την τάξη της μοναχικής πολιτείας και εφύλατε πολύ σκληραγωγία και άσκηση τόσων, όπου θαύμαζε ο γέρον πολλά, βλέποντάς του να έχει το σάφτη ζέστη τα πνευματικά. Ενίστευε, γρύπνα, μετάνιζε, έκανε μετάνιση και άλλα όμοια έπρατε. Όθεν ο γέρον δόξα στο Θεό, θαρώντας ότι ήταν ένας άγιος άνθρωπος. Όταν λοιπόν έφτασε ο νέος στους 17 χρόνους, απέθανε. Ο δε γέρον εδέτο του Θεού καθεκάστην να του φανερώσει ποιο μέρος του παραδείσου ανέπαυση των αριψιών αυτού. Ούτω πολλά ξευχόμενος είδε έκστασιν και βλέπει τον πέδα εις τόπον βρωμεσμένων και δυσοδέστατων και κράβγας μεγαλοφόνος από την λύπη προς τον Κύριον λέγον ταύτα με τα δακρύων. Ω Θεέ πολυλέλε, και τι αδικία ανέκαμε να βάλεις τούτο τον άνθρωπον ενάρτον στην κόλαση όπου ήταν παρθένος και κρατής. Ψωμί δεν έφαγε ποτέ του, μόνο με χορτάρια εκεί δωρετρέφεται και άλλες πολλές αγαθαρίες σε τέλη διηνεκός, συνεχώς. Λοιπόν, γιατί να τον κολλάσει τον άθλιον, ταύτα λοιπόν ήκουσε φωνή λέγουσαν αυτό. Μη βλαστημείς ο γέρον, ότι ο Θεός δεν κάνει ποτέ αδικία. Όταν ενουθέτεις τον πέδα εις τα στάξη της ασκήσεως, γιατί άγνωστε δεν του ερμήνευσες την ταπείνωση, γίνος και λοιπόν ότι ενόμιζε εις το νου του πως ήταν Άγιος και γι' αυτό δικαίως απόλυτο. Ο γάρ Κύριος υπερηφάνης αντιτάσσεται. Λάβετε παράδειγμα ο ακροατέ να μην υπερηφανιστεί κάποιος κανόλας της εντολάς φυλάξει, αλλά μάλλον άσε ευτελίζει του λόγου του εντάφτα ή να εκεί δοξαστεί αιωνίως.